Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Μπορούμε να ξεπεράσουμε τον προτεσταντισμό. Συγγνώμη, μου λέει εδώ ο Παπούλης ότι έχει προτεστάντες εδώ μέσα. Είναι αλήθεια? Είναι. Πότε? Δεν θα τους ξεπεράσουμε τον Ρόρι. Εντάξει, οι Έλληνες Προτεστάντες είναι όλοι Ορθόδοξοι. Όσο έχω συναντήσει εγώ, δεν τέλο. Να πω και εγώ δύο λόγια, ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πω και στο τέλος, αλλά και από τώρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ότι ήρθε στην ενορία μας είναι μια μεγάλη τιμή. Το δείχνετε κι εσείς που κουβαληθήκατε μέχρι και στους γυναικονίτες. Και ελπίζω να αναπτύξουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όπως πάντα. Να είστε καλά. Πάτε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν λίγο είδα ένα παλιό μου φοιτητή εδώ και του λέω τι θυμάσαι από αυτά που λέγαμε. Μου λέει τα τσαλακωμένα σας χαρτάκια. Λοιπόν, αυτό θυμάται. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν πάω πουθενά χωρίς ένα χαρτί για τσαλάκωμα. Σε σημείο που να μοιάζει με obsession, πώς το λένε. Λοιπόν, το θέμα έτσι πώς το έθεσα. Υποσημαίνει έναν ορισμένο ορισμό του προστατισμού. Που δεν αφορά το μεγαλείο του προστατισμού, αλλά τις αδυναμίες του, έτσι. Αυτό το λέω για τους προτεστάντες εδώ. Η δικιά μου η μοίρα είναι να συνεργάζομαι συνεχώς με προτεστάντες, στο Κέμπριτζ τουλάχιστον 25 χρόνια. Ναι, υπάρχει ένα μεγαλείο στον προτεστάντισμο, έτσι, το οποίο υπάρχει και στο Λούθυρο και στο Μελάχθωνα, αλλά θα το ορίσω με ένα συγκεκριμένο ζήτημα το όλο θέμα, οπότε θα καταλάβετε τι εννοώ και ο χρησμός που θα δώσω συνδέεται και με τον Ρωμακαθολικισμό απολύτως. Έχουμε και καθολικούς εδώ μέσα. Α, ωραία. Πάμε να λέμε ότι φέρνουμε, λοιπόν. Δεν μιλάω χωρίς λόγο. Είμαι στον ακαδημικό διάλογο 20 τόσα χρόνια με τους καθολικούς. Πολύ αγαπητοί άνθρωποι. Και ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικά αυτά που έχουν να μας πούνε και η θεολογική τους παρουσία στον κόσμο ολόκληρο είναι συγκλονιστικά σημαντική, έτσι. Παρά τα αυτά όμως θα ξεκινήσουμε με μερικά πράγματα. Αν και σήμερα έτσι όπως άκουσα πρωί-πρωί το Ευαγγέλιο, μπορώ να πω ότι απογοητεύτηκα τελείως. Δηλαδή, είμαστε χαμένοι, λέει όλοι, έτσι λέει ο Χριστός. Δεν λέει. Οι μισοί λέει είναι χαμένοι γιατί υπερασπίζονται το εγώ τους. Και οι άλλοι μισοί είναι χαμένοι, θα το καταθέσουν το εγώ τους. Πάντως είμαστε όλοι χαμένοι. Δεν έχει ελπίδα δηλαδή το φανταστικό υποκείμενο που λέγεται εγώ. Και απλά στην μια περίπτωση κανείς φαίνεται ότι απλά χάνει. Δεν ξέρω με στα χέρια του Θεού πώς θα γίνει αυτό το πράγμα αντικείμενο χρήσης για τη σωτηρία του. Αλλά στην άλλη περίπτωση φαίνεται ότι κερδίζει κάτι. Και αυτό που κερδίζει είναι, φαίνεται ότι είναι κερδίζει το όλον. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι αυτό ότι χάνεις αυτό που λέει ο Χέγκελ, τη γλιώδη υποκειμενικότητα. Εδώ το ελάχιστο αυτό το οποίο δεν είναι πραγματικό κιόλας. Ξέρετε, επειδή το εγώ μας είναι φανταστικό βασικά, το χρωστάμε στο πραγματικό. Το χρωστάμε. Και οι άλλοι αναλαμβάνουν ορμώντας πάνω μας, δηλαδή να μας κάνουν πραγματικούς, αυτό δεν θέλουνε. Και εμείς αγωνιζόμαστε να παραμένουμε φανταστικοί. Και αυτός ο μεγάλος αγώνας σημαδεύει ολόκληρη τη ζωή μας. Έτσι, μέχρι τώρα που χάνουμε το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση, ο ναρκισισμός των άλλων θα σε καταναλώσει, όπως εσύ καταναλώνεις αυτόν τον άλλον. Έτσι θα γίνει και αυτή η αμοιβαία κατανάλωση. Και στο τέλος χάνουμε το όλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι ότι θυσιάζοντας αυτό το μικρό που είσαι, κερδίζεις το όλον. Δηλαδή το θέμα είναι το εξής, ότι αν ο Θεός, όντας πλήρης, εκένωσεν εαυτόν, σήμερα το ακούσαμε, και λαμβάνει μορφή δούλου κατά τον Απόστολο για να μας πλησιάσει,
με μια πραγματική σχέση, αν εμείς δεν κερδώσουμε και δεν αδειάσουμε αυτό το φανταστικό υποκείμενο που είμαστε, που στο κάτω κάτω δεν είμαστε καλυθινοί, τι ουσίες θα κάνουμε. Χάνουμε το όλον δηλαδή για χάρη της φαντασίωσης. Αυτό είναι εκπληκτικό. Το κέρδος είναι απίστευτο και το χάνεις και το κέρδος μετά στο τέλος. Χάνεις και το κέρδος. Αυτό με αποθάρρυνε και λέω, τι να καθόμαστε και μιλάμε τώρα. Ιδίως όταν πρόκειται να δώσουμε που δεν πρέπει καθόλου κανενός είδους ιδεολογική χρειά σε αυτά που έχουμε να πούμε. Λοιπόν, έχω κατά νου ένα είδος προτεσταντισμού το οποίο ουσιαστικά επαναλαμβάνει το θεμελιώδες, τη θεμελιώδη πνευματική στάση του καθολικισμού στο θέμα της σωτηρίας. Δηλαδή το ότι πρόκειται ουσιαστικά για μία συναλλαγή δικαιική. Κάποιος χρειάζεται να πληρώσει για αυτά τα οποία έχω κάνει εγώ και εγώ δεν μπορώ πλέον να πληρώσω. Αυτός ο κάποιος είναι ο Χριστός, επέρχεται αυτή η θυσία, επέρχεται αυτή η εξιλέωση, έτσι. Και στη συνέχεια η Εκκλησία διαχειρίζεται την απέραντη αξιομιστή αυτή του Χριστού, λέει ο κλασικός καθολικισμός, που φτάνει μέχρι τα συγχωροχάρτια και. Ο δε προτεσταντισμός λέει ότι δεν τη διαχειρίζεται αυτή την αξιομιστία κανένας, αλλά μόνο με την πίστη αποκτούμε τα ωφέλη της. Αυτή είναι η βασική διαφορά στο ζήτημα αυτό. Χοντρικά, αν θέλετε να λεπτολογήσουμε, μπορούμε να λεπτολογήσουμε και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, αυτή τη θεμελιώδη στάση, η οποία βέβαια κάνει όλους τους προτεστάτες, θα μιλάνε για expiation, atonement, έτσι λένε, forgiveness, μέρα νύχτα, όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα μια γλώσσα η οποία έναν ορθόδοξο λιγάκι τον παραξενεύει κλπ. Είναι το θέμα εάν μπορούμε να τα βρούμε με έναν ανάλογο τρόπο στη δική μας παράδοση. Ή αν τα βρούμε και στη δική μας παράδοση, αν υπάρχει και κάτι άλλο στη δική μας παράδοση, το οποίο δεν είναι αυτό το πράγμα. Και είναι εξίσου κοντινό μας, θα έπρεπε να είναι εξίσου κοντινό μας. Εγώ, όπως ξέρετε, το ξέρουν όλοι, ήμουν άθεος, έτσι, και ήμουν πεπισμένος άθεος. Κάποια στιγμή γνώρισα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να δω τα πράγματα αλλιώς. Μου είναι δύσκολο να το περιγράψω αυτό, διότι εάν αρχίσουμε να μιλάμε για θαυματοποιίες, το θεωρώ αυτό το πράγμα ότι είναι, πώς το λένε, παραπλανητικό. Δεν είναι αυτό. Όταν γνώριζες κάποιους Πορφυρίους ή Παϊσίους, δεν ήταν η θαυματοποιία το μεγάλο ζήτημα. Μπορεί και να είναι, για να βοηθήσει να καταλάβουμε, μία πνευματική στάση η οποία ήταν η συγκλονιστική και μέσα στη διάρκεια των χρόνων είναι αυτό το οποίο μένει. Θυμάμαι λοιπόν στην πρώτη συνάντηση που είχα με τον πατέρα Παΐσιο, γυρίζει και μου λέει το εξής. Είχα μόλις αρχίσει να μπαίνω στον χώρο τον εκκλησιαστικό, είχα προηγηθεί μια συνάντηση με τον Γέροντα εδώ στην Αθήνα, τον Πορφύριο, και άρχισα να βλέπω έναν άλλο κόσμο που δεν ήξερα ότι υπήρχε, που δεν ήθελα να φανταστώ ότι υπήρχε, καν, δεν ήταν ανύπαρκτος για μένα προηγουμένως. Και μου λέει το εξής. Άκουσε να δεις, μου λέει, οι πατέρες, μου λέει, μας έκρυψαν τη μεγάλη αγάπη του Θεού. Του λέω, Γέροντα, από τα 2-3 πραγματάκια που έχω καταφέρει προλάβει να διαβάσω, μα για αυτήν μιλάνε. Μου λέει, δεν είπανε τίποτα για αυτήν. Διότι δεν λέγεται αυτό, λέει. Δεν υπάρχουν ανθρώπινα λόγια να το πει κανείς αυτό. Το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού. Και λέω, μα δεν μπορούμε παρά τα αυτά να μιλήσουμε. Ό,τι και να πούμε λέει είναι ψέμα. Εάν τη δει κανείς, για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, πνευματικά, καταραίει ολόκληρη η ύπαρξή του και η ζωή του ολόκληρη. Αλλά λέει, αν μιλάμε φθηνά για αυτήν, θα κινδυνεύσουμε να κάνουμε πολύ κακό στους ανθρώπους. Το έχει καλό. Και το σκεφτόμουν αυτό ακριβώς σε σχέση με όλα αυτά τα οποία είπαμε. Αν όλη αυτή η αγάπη είναι τόσο τεράστια, γιατί τι είναι τόσο δύσκολο να την καταλάβουμε. Γιατί να συνδέεται αυτό με το μυστήριο του Σταυρού.
Αν αρχίσω να κάνω αγαπολογία τώρα, όπως αγαπούλιδες, σου λένε κάποιους κάποιοι, είναι πάρα πολύ φθηνό. Πάρα πολύ φθηνό. Δεν θα σας βοηθήσω τίποτα. Πολύ φθηνή χάρη. Ένας προτεστάντης θεολόγος που αγαπώ πάρα πολύ, ο Μπονχόφερ, λέει, φθηνή χάρη είναι αυτή. Γιατί να πρέπει να περάσω από όλη αυτή την απέκδηση που λέγαμε προηγουμένως, πριν από λίγο το είπαμε. Θα το θυσιάσεις. Ή θα το χάσεις ή θα θυσιάσεις. Από το οικοδόμημα που το χτίζεις από παιδί. Στο χτίζουν και άλλοι και βοηθούν και άλλοι. Και φτάνει κάποιος να το καμαρώσεις και αρχίζει να το... Δεν μπορείς πια να το πει υπερασπιστής. Τον γκρεμίζουν οι άλλοι ή αν είσαι αρκετά ευφυής πνευματικά, το θυσιάζεις εσύ. Και έχει καρπό λέγαμε αυτό. Γιατί να πρέπει να βασανιστεί ένας άνθρωπος έτσι για να δει αυτή την στο κάτω-κάτω τεράστια αγάπη. Δεν μπορούσαν να είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν Θεός, θα έλεγα, πρέπει παιδιά, εντάξει, σας αγαπώ που σας αγαπώ. Όπως είπα και στους φοιτητές μου, ελάτε, λέω, σας βάλω τι βαθμούς θέλετε, αλλά ελάτε να τα λέμε. Να σας ακούω, να σας βλέπω και να γίνεται αυτός ο χαμός με τις επικοινωνίες μεταξύ μας και να λέμε. Δεν είναι πιο απλό αυτό. Δεν είναι πιο απλό αυτό. Γιατί να πρέπει να περάσει κανείς από όλη αυτή την τραγωδία και βλέπει κανείς μερικοί άνθρωποι. Κάποτε μου λέει ο ίδιος ο Γέροντας, ο Παΐσιος. Έχω περάσει πολλά που δεν έπρεπε, μου λέει. Λέω τι, ναι, μου λέει. Όπως ένα βρέφος δεν προσπαθεί να φάει, λέει, παξιμάδια, λέει, και δεν έχει δόντια και ταλαιπωρείται. Και ματώνει. Και δεν έπρεπε, δεν χρειαζόταν, μου λέει. Λέω τι λέτε. Γιατί να πρέπει. Το ερώτημα, αν έχει μια απάντηση, το ερώτημα είναι τι είδος είναι αυτή η αγάπη, πώς είναι φτιαγμένη αυτή η αγάπη, γιατί χρειάζεται να έρθω σε μια ορισμένη κατάσταση για να επικοινωνήσω με αυτή την αγάπη. Πόσο λεπτή, πόσο ευγενική, πόσο σοφή, πόσο φοβερά, να το πω, διακριτική, μ' αρέσει αυτό, όλων των εαυτών που φτιάχνουμε, των εναλλακτικών εαυτών που λέει η ψυχολογία, έτσι γύρω από έναν πυρήνα που θέλουμε να διασώσουμε και καλά, και τον οποίο θα τον χάσουμε στο τέλος, ούτως ή άλλως. Και αν τον σώσουμε, θα μας τον πάρει ο θάνατος στο τέλος. Γιατί πρέπει να συντονιστούμε με τον τρόπο της αγάπης του Θεού εν ολίγης, για να την καταλάβουμε. Καταλάβατε τι λέω. Αν δεν συντονιστεί κανείς με τον τρόπο της αγάπης του Θεού, μπορεί να αγαπολογεί μέρα, νύχτα και όλη τη νύχτα. Τη νύχτα είναι καλύτερα. Αλλά για ένα περίεργο λόγο με τον Θεό θα έχει μια πολύ παγωμένη σχέση. Μπορεί να μιλάει και για τον Θεό. Πρέπει να πιω λίγο τσάι. Μπορεί να μιλάει και για το Θεό μέρα νύχτα. Κι όμως για κάποιο λόγο ούτε ο Θεός τον καταδέχεται, ούτε αυτός τον Θεό καταδέχεται. Και όχι μόνο τούτο, αλλά στέκεται για να τον Θεό με έναν τρόπο και του λέει: κοίταξε να δεις, το τεράστιο αυτό μπαλόνι που είμαι, όχι μόνο δεν θα το σπάσεις, αλλά θα με καμαρώσεις κιόλας έτσι όπως είμαι. Και μην τυχόν να αφήσεις τίποτα να το σπάσει αυτό, και τη χαρά που σου κάνω εγώ και τη χαρά που κάνεις εσύ σε μένα, και πόσο πολύ, μα πόσο πολύ, μα πόσο πολύ. Μεγάλη τιμή σου κάνω που είμαι εδώ μαζί σου. Και ο Θεός είναι παραδόξος, αν τυχόν δεν είμαι τελείως ηλίθιος, αν τυχόν δεν έχω ξεπεράσει τα ώρα της βλακείας, παίρνει μια μικρή καρφίτσα και τσαπ! Σπάει το μπαλόνι. Πάνε οι επενδύσεις. Πάνε τα κεφάλαια, πάνε τα μαγαζιά που είχα ανοίξει. Και ξαφνικά, όπως έλεγε ο Σαββόπουλος, ο Κυρσταύρος και ο Κύριστος Σταστεύης, ο Τσουτσουλομίτης, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο με λένε. Ναι, ακριβώς έτσι. Αν τυχόν δεν γίνει αυτό, θα φτάσει στην πλήρη εξηλιθίωση. Σας αρέσει η λέξη? Θα γίνει τελείως. Ναι, υπάρχει αυτή η εκδοχή. Παρά τα αυτά όμως, ένα βήμα ακόμα. Παρά τα ότι ο Σταυρός είναι έτσι όπως είναι, γιατί είναι ο τρόπος του Θεού και
Είναι ο τρόπος να είναι πραγματική αγάπη του. Αυτό είναι, αυτό θέλω να πω. Σε εμάς, στα καθ' εμάς, δεν υπάρχει ίχνος νομικισμού, ούτε νομικής συναλλαγής. Παράδειγμα. Μέρας Βασίλειος, η αναφορά. Την ακούσατε σήμερα. Να τη διαβάσουμε λίγο μαζί. Γιατί και στο μυαλό πολλών από εμάς εδώ τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Και τώρα θα και το Πάσχα, μου κάτι οι παπάδες και θα λένε τι τράβηξε για εμάς ο Χριστός και να ξύλο και να μπουνιές για να πληρώσει. Δεν κατάλαβα γιατί να πληρώσει για μένα, με ποιο δικαίωμα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να πληρώσει για μένα, καταρχήν. Γιατί διότι δεν μ' αρέσει εμένα να πληρώνει κανένας για μένα. Και δεύτερον, τι σημαίνει πληρώνει για μένα. Εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να συνεχίσω να μένω όπως είμαι. Και πολλά άλλα. Ακούστε λίγο τώρα. Και μετά που διαβάσουμε αυτό, θα το διαβάσω λίγο Άγιο Μάξιμο για να καταλάβουμε το βασικό δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι ο Προτεσταντισμός. Πού είστε εδώ εσείς, το να χαρείτε. Το έχω γράψει αυτό και έχω δικαίωμα να τα λέω. Στην Ελλάδα έχουμε το βασικό δόγμα της Εκκλησίας, λέγεται Προτεσταντισμός στην πραγματικότητα. Λέγεται Ορθοδοξία. Είναι δύο ειδών. Είναι ο συντηρητικός Προτεσταντισμός και ο φιλελεύθερος. Με βάση τον Άγιο Μάξιμο θα σας βοηθήσω να καταλάβετε πώς είναι ο ένας και πώς είναι ο άλλος και μετά θα σας πω τον Άγιο Μάξιμο μόνο του, όπως είναι ούτως ή άλλως, με πολύ λίγη παρέα και θα πάρει ο καθένας τον δρόμο του είτε προς τα αριστερά, που είναι ο φιλελεύθερος Προτεσταντισμός, είτε προς τα δεξιά που έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και είναι ο συντηρητικός Προτεσταντισμός. Πρώτον θα διαβάσουμε τον Μέγα Βασίλειο. Αναφορά είπαμε, την οποία ακούσατε σήμερα. Ούγαρα επιστράφει στο πλάσμα σου, Ιστέρος, ο επίησες αγαθέ. Ουδέ επιλάθω έργο χειρών σου, αλλά επεσκέψω πολυθρόπους διασπλάχνα ελέου σου. Πού είναι εδώ η νομική χολή, πού είναι ο θυμωμένος Θεός, τίποτα. Επεσκέψω πολυθρόπους, γιατί διασπλάχνα ελέου σου. Γι' αυτό, επειδή είσαι, έχεις πλάχνα ελεημοσύνης, φοβερά. Εντάξει, για να συνεχίσουμε να δούμε. Προφήτας εξαπέστειλες, οι επίησας δυνάμεις δια των Αγίων σου, των καθεκάστην γενεάν, δεν καταλαβαίνετε, ευαρεστηθάντονς, ελάλιας μη διαστόμως των δούλους των προφητών, προκαταγγέλλομαι την μέλουσαν, έστε σωτηρίαν, νόμων έδωκας εις βοήθειαν, αγγέλους επέστησας φύλακας. Μέχρι στιγμή δεν βλέπαμε κανένα θυμωμένο Θεό. Δεν βλέπουμε κανένα οργισμένο και το βασανισμένο πλάνο που να λέει του τι μου κάναν και ποιος θα πληρώσει. Διότι κάποιος πρέπει, αυτή είναι η θεωρία της ικανοποίησης της δικαιοσύνης. Το αγαπημένο μας δόγμα ολουνών και καθολικών και προτεσταντών και ορθοδόξων. Που να πάρει ευχή, έχουμε τα κείμενα αυτά όμως εμείς. Δεν τα διαβάζουμε. Δεν τα ξέρουμε καθόλου. Τα ακούμε συνέχεια. Για να συνεχίσω. Όταν δεν είχε το πλήρωμα τον καιρό, ελάχιστον εν αυτό το ιό σου. Μα μιλά με τον ιό. Διού και του αιώνα επίση, όσον απάβγασμα τη δόξη σου και χαρακτήρα τη υποστάσεώ σου. Δηλαδή, είναι αυτό που σε κάνει να είσαι ο Θεό πατήρ, αυτό σημαίνει χαρακτήρα τη υποστάσεω, είσαι ο ιό του πατρό. Και λέει, ναι, γιατί επειδή το έχει και εσένα. Είναι πατήρ. Φέρονται τα πάντα το ρήμα τη δυνάμει αυτού, ενώ τα είχε όλα στην εξουσία του. Ουχαρπαγμόνι γίστατο το είναι. Είσαι εσύ το Θεό και ίσα, εσύ το Θεό και πατρί. Δεν το θεώρησε έπαρση, αλλά Θεός των προαιώνιους, επί τη γη σώφθη, τις ανθρώπους ήταν εστράφη. Και εκ παρθένου Αγία Σαρκωθής, εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών. Τον Παύλο. Αδειάζει τον εαυτό του και λαμβάνει μου δούλου μορφήν. Πού είναι ο θυμωμένος Θεός. Πούντος, πού είναι ο θυμωμένος Θεός. Εγώ βλέπω έναν ηλίθιο Θεό εδώ πέρα μέχρι στιγμής. Κανέναν άλλο, ναι. Έχει αποβλακωθεί την κατά την πολύ του αγάπη. Μέχρι στιγμής. Εγώ δεν τα έκανα ποτέ αυτά πάντως. Σύμμορφος γενόμενος στο σώμα της ταπεινώσεως ημών, γίνεται μέσα στην ταπεινωσή μας, μέσα στο θάνατό μας, είναι εμάς συμμόρφος πίστη της εικόνας της δόξης αυτού. Για να μας κάνει συμμόρφος της δόξης του. Γιατί του κάναμε το χρυσό ταυγό. Τι του κάναμε εμείς. Και τι απαντάει. Όπως και στον άσο του. Έλα αγαπημένα μου και στάσου. Σαν σωστός πατέρας θα πεις έλα εδώ βρε το Μάρι, με εγκατέλειψες, με διέλυσες, με πέθανες
Εγώ σε αγαπούσα, έλα εδώ τώρα, δούλος ήθελες, δούλος θα γίνεις. 5 χρόνια θα με δουλεύεις, αν είσαι καλά, θα σου δώσω ένα προβιβασμό, σε κάνω επιστάτη. Σε άλλα 5 χρόνια θα σε κάνω αρχιεπιστάτη, να σε βάλω ξανά στην οικογένειά μου. Όχι. Και αν θα το βάλει, εδώ τίποτα. Φέρε το παιδί, πάω του μπάλου, του δούλου, δώστα το και φτιάξε του το δαχτυλίδι κλπ. Και πουθενά δεν το Ευαγγέλιο, αν δεν έκανε ξανά αυτό τα ίδια. Πολλοί από εμά οι θέσει του ξανά τα κάνουν τα ίδια στο τέλο. Μα τόσο ανόητο είναι. Για να ξανά. Την κάνω. Συνεχίζουμε. Επειδή οι καρδιά ανθρώπου οι αμαρτίες ήρθαν στον κόσμο και οι διασαμαρτίες ο θάνατος, εμείς το φτιάξαμε, ο Θεός θα μπορούσε να κάνει και χωρίς αυτόν. Δεν είναι απαραίτητο να πεθαίνουμε. Είναι απαραίτητο να πεθαίνουμε. Η δόξη ενωμονογήσου Υιός, ο όν της κόρπης σου το Θεέ Πατρός, γενόμενος εκ γυναικός της Αγίας Παρθένου κλπ, γενόμενος υπονόμων, κατακρίνει την αμαρτία εν τη σαρκή αυτού. Ακούστε τι λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να κατακρίνει την αμαρτία στη σάρκα του. Όχι σε μένα. Όχι στους μαθητές που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Όχι στο κοσμάκι που τρέχει από πίσω του για να φάει ψωμί. Την αμαρτία την κατακρίνει τον εαυτό του. Δηλαδή, ο ίδιος οδηγεί την ανθρώπινη του φύση στην απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι κατακρίνει την αμαρτία. Εν τη σαρκή αυτού. Εν τη σαρκή. Δεν την κατακρίνει στους άλλους. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι να πάρουν μπουρλότο και να κάψουν τους πάντες και τα πάντα. Και νομίζω ότι βρήκαν και τον κατάλληλο άνθρωπο για να το κάνουν. Ναι. Και αυτός κάνει το αντίθετο. Φταίτε εσείς, πληρώνω εγώ. Φταίτε εσείς, πληρώνω εγώ. Εγώ την κατακρίνω σε μένα την αμαρτία. Είναι οι εν τον Αδάμ αποφνίσκονται ζωοποιηθώσιν εν αυτό το Χριστό σου. Ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι με τον Αδάμ πεθαίνουν να λάβουν ζωή, έτσι. Γιατί αυτός ακολουθεί τον δρόμο της ζωής. Έτσι, αυτό δεν κάνει. Και εμποθετευσάμενος στον κόσμο τούτο, δους προστάγματα σωτηρίας, αποστήσας εμάς της πλάνης των ειδώλων, προσήγα γιατί επί γνώση σου του αληθινού Θεού και Πατρός, μας οδηγεί στην επίγνωση του Πατέρα. Αυτό δεν μιλάει συνέχεια ο Χριστός. Του Πατέρα. Που δείχνει στον Πατέρα, δεν δείχνει. Δεν δείχνει. Σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, τον πολύ αγαπημένο μου, που δείχνει πάντα στον εαυτό του. Και τον Πλοτίνο, τον έχω μάθει απόξω από παιδί, πάλι και αυτό στον εαυτό του δείχνει. Αυτό κάνει το αντίθετο. Χρυσάμενο εμά σε αυτό λαών περιούσεων, βασίων ερώτημα, έθνο Άγιον. Μας κάνει έθνο Άγιον. Μας αγιάζει. Γιατί μας αγιάζει. Γιατί αυτό αγιάζει τον εαυτό του. Για ποιον τον αγιάζει. Για εμά που ακολουθούμε αυτόν. Ναι. Να σου φτιάχνει ένα άγιο δρόμο, αυτό λέει εδώ. Για τον περπατά και γίνεσαι και εσύ Άγιος. Και καθαρίσει εν είδεται και αγιά σου πράγμα το έδωκεν εαυτόν, να φτάσουμε εδώ, αντάλλαγμα το θανάτου. Εδώ είναι η αποκορύφωση. Δεν λέει, δεν υπάρχει ίχνος νομικής εδώ αυτής. Πεθαίνουμε όλοι. Πάρε και εμένα να πεθάνεις, λέει, στο θάνατο, τέλος πάντων, που εγώ δεν είμαι για θάνατο. Γιατί, αυτός που πει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Καταλάβατε, μπαίνει στο θάνατο για να αποκτήσει το δικαίωμα της Ανάστασής μας. Μπαίνει στο θάνατο, γιατί, πώς το λένε οι πατέρες, διότι αυτή ακριβώς η φύση, η οποία είναι αφιερωμένη στον Πατέρα, εντελώς, εντελώς, και χωρίς καμιά αμαρτία παρακαλώ. Έτσι λέει, έτσι λένε όλοι. Αυτή λοιπόν δεν έχει δικαίωμα θάνατος πάνω της. Έχει τελειώσει με το θάνατο. Η μόνη αιτία που πεθαίνει είναι να δώσει στον εαυτό το αντάλλαγμα για το δικό μας θάνατο, δηλαδή να φτάσει κάποια στιγμή που ο δικός μας θάνατος να μπορεί να ξεπεραστεί. Δι' αυτού ξεπερνιέται λοιπόν ο θάνατος. Με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ζήσει ως άνθρωπος. Αυτό είναι όλο το μυστήριο της σωτηρίας. Καταλάβατε. Και αποκτά το δικαίωμα να αναστήσει όλη την ανθρώπινη φύση. Και μιλάμε για ανάσταση των νεκρών. Γιατί το κάνει αυτός αυτό το πράγμα. Μόνος αυτός. Κανένας άλλος. Και θρησκεολογικά είναι άπαξ λεγόμενον αυτό. Δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών. Και ζωή του μέλλοντος, σε αιώνας πλέον, τίποτα. Στον άλλο. Αντάλλαγμα το θανάτου. Είδατε πουθενά νομική μέχρι σήμερα. Είδατε πουθενά νομική εξαγορά. Είδατε πουθενά μέχρι τώρα.
Εγώ δεν είδα κάποιον Θεό θυμωμένο, ο οποίος να θέλει να τιμωρήσει και καλά, και να τιμωρεί συνεχώς, και ξανατιμώρησε, και ξανατιμώρησε, και ξανατιμώρησε, και στο τέλος τιμώρησε τον Υιό, επειδή δεν μπορούσε να τιμωρήσει μαζί όλους, όπως λέει ο Λολιόλα, ο Ιγνάτιος. Και λέει ακριβώς αυτό, ότι δεν υπήρχε, λέει, άξιο θύμα της μεγάλης του οργής. Γι' αυτό το λόγο έρχεται, λέει, και παραδίδεται στη μεγαλύτερη, στον κατασπαραγμό, για να τον κατασπαράξει η οργή του Θεού. Και μετά λέμε, γιατί ο πατήρ Λουδοβίκος ήταν άθεος στα νιάτα του? Και γιατί τόσοι από εμάς δεν ήταν άθεοι στα νιάτα τους? Και γιατί τόσοι αν δεν είναι άθεοι δίπλα μας? Αυτή η αθεία είναι φυσικό. Επακολουθούμε στο πιο πολύ θυμωμένο Θεού, ο οποίος μα τίποτα δεν έχει περισσότερο από αυτό να μας δείξει και να μας πει. Και ούτε με νοιάζει εμένα να καταλάβω με ένα τέτοιο Θεό. Όχι. Τον θέλω να είναι θυμωμένος απέναντί μου, γιατί είναι τέτοιος. Να μάθει να ξεθυμώνει μόνος του και μετά. Ενώ κατοικόμεθα πεπραμένοι υπό την αμαρτία και κατελθόν δια του Σταυρού εις τον Άδη. Κοιτάξτε τώρα, συνεχίζεται η φιλανθρωπία, τίποτα νομικό, κανένας ηθικισμός, τίποτα πολύ. Κατελθόν ή να πληρώσει, έχω τα πάντα, έλυσε τα σωδήνα του θανάτου. Πάει ο θάνατος. Είναι ένα όνομα το οποίο δεν πεθαίνει ο Χριστός. Δεν έχει δικαίωμα το θάνατος πάνω του. Είναι αφομοιωμένο στο πατρί. Είναι ως άνθρωπος πλέον Υιός του Θεού. Και ως άνθρωπος Υιός. Δεν είναι μόνος καταφύσιν Υιός. Και αναστάσετε τη μέρα και οδοποίησα σπάσει αρκεί την εκ νεκρών ανάσταση, είναι αυτό που λέμε. Άνοιξε η όλη μας το δρόμο της ανάστασης. Καθότι ούτε ούκιν δυνατόν κρατήσετε τη φθορά των αρχηγών της ζωής. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει η φθορά αυτών. Εγένετο απαρχήτων και κοιμημένων. Από εδώ και πέρα οι νεκροί είναι και κοιμημένοι. Δεν είναι νεκροί. Πρωτότοκος εκ των νεκρών. Έτσι. Οι ναοί αυτός τα πάντα εν πάση πρωτεύων και ανερθών στους ουρανούς. Επάρχει ενδεξιά της μεγαλοσύνης ενδεξής και ενυψηλής. Πάλι εδώ είναι ένα τεράστια διαφορά μας. Αν διαβάσετε τον Αυγουστίνο, αν διαβάσετε και τον Οριγέννη βέβαια, το πνευματικός πατέρας του Αυγουστίνου είναι ο Οριγέννης, μην τα ρίχνουμε στον Αυγουστίνο όλα, και έχει και πολλά καλά ο Αυγουστίνος. Θα δείτε να λέει ότι η ανάληψη, λέει, γίνεται για να τελειώνουμε με την εκμετάλλευση του Θεού επί γης. Ξαναφεύγει. Δεν αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Όχι. Απλά εξαφανίζεται για να πάψουμε να έχουμε εμείς τα λαβέρια άμεσα μαζί του. Και όλη η ρωμαϊκή εκκλησιολογία είναι χτισμένη πάνω σε αυτό, ότι φεύγοντας αφήγει ένα τέλειο οικοδόμημα σωτηρίας πίσω, το οποίο δουλεύει πάρα πολύ καλά και το οποίο έχει ανάγκη και από ένα λάθητο κέντρο φυσιολογικά, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, σε αυτή την περίπτωση, να δουλεύει για τη σωτηρία. Φεύγει ο Χριστός, δεν είναι υποστατικά παρόν στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ρωμαϊκή εκκλησιολογία. Και θα έρθει στο τέλος για να την ξανακρίνει και να μας πει αν κάναμε καλά ή αν πέσαμε έξω. Έτσι. Κοιτάξτε όμως αυτά πώς είναι, ανατρέπονται από το Μέγα Βασίλειο. Και μετά κατέληπε υπομνήμα του σωτηρίου πάθους κλπ. Και λέει λαβών άρτων τη Αγία από την χαρά τη Ομνησία Σιν κλπ. Γιατί? Για να επαναλάβει το λάθος του. Να ενσαρκώσει δηλαδή αυτή την απέραντη φιλανθρωπία στο ψωμάκι, στο κρασάκι που του δίνουμε σε εμάς, στις ζωές μας, σε αυτό που του προσφέρουμε εμείς. Να γίνουμε κι εμείς κομμάτι αυτής της θεόρατης θεοπάλαβης αγάπης. Για χρόνια ολόκληρα έλεγα ότι Θεός δεν έχει δικαίωμα να κρίνει κανένα. Από αυτή την άποψη όμως έχει δικαίωμα. Αυτός ο Θεός, μόνο αυτός, έχει δικαίωμα. Γιατί? Μα διότι υπάρχει αγάπη του εκεί παρούσα. Η αγάπη κρίνει, μόνο η αγάπη κρίνει. Το μίσος δεν κρίνει. Το μίσος δημιουργεί αντίδραση, τάση, αμέσως αντίσταση. Και αμέσως δικαιωνόμαστε. Φέρε μου ένα Θεό που να είναι θυμωμένος. Να τον κανονίσουμε εμείς τα έσχα. Να του τασύρουμε έτσι, να τον μάει να επιλέξει. Θα κρυφτεί με τους αγγέλους, θα πάει εκεί που είναι και θα μείνουμε μόνοι μας με τον διάβολο επαναστάτες για πάντα. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι τούτος ο Θεός. Αφού λοιπόν σας είπα όλα αυτά, ας το Μέγα Βασίλειο, ποιος τον καταλαβαίνει, τον διαβάλλουμε μέρα νύχτα, τα λέει στο βρόντο, εμείς κοιτάμε τα δικά μας. Θα διαβάσω εγώ η Μάξιμο τώρα, που και ο Σωτήρης εδώ που το αρέσει ο Μάξιμος. Να δείτε τι σημαίνει προτεσταντισμός, είπαμε
πώς το λένε, συντηρητικός και φιλελεύθερος. Το ένα είναι το ηθικολογία, το άλλο είναι ανηθικολογία. Και τα δύο είναι στο ίδιο, παίρνουν γήπεδο. Λοιπόν, τα λέω εγώ, τα λέω ο Ιωσμάξης. Ακούω τι λέει ο Ιωσμάξης. Λέει ο Ιωσμάξης, ξέρετε πως τον αγαπώ. Υπέρ ημάς γαραγηθώς την ημών ουσίαν ουσιωθείς ο υπερούσιος λόγος, αφού ουσιώθηκε με την δική μας ανθρώπινη ουσία, ο υπερούσιος λόγος. Συνήψε τη καταφάση της φύσεως και των αυτής φυσικών καθ' υπεροχήν την απόφαση. Πρώτη συνέπεια της ενσάρκωσης, κατάφαση της φύσεως. Μην τα βάζετε με τη φύση. Είναι μια χαρά. Και πεσμένη που είναι, πάλι είναι η θεόπλαστη φύση. Έχει ευλογία και δεν έχει καθόλου πρόβλημα. Έχει τους ακτίνες τους λόγους από πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Εσύ την παραχαράζεις βέβαια και θα χρησιμοποιήσεις όπως θες. Αλλά αυτή δεν είναι αυτό που εσύ κάνεις. Αυτή είναι αυτό που θέλει ο Θεός να είναι αυτή. Πρώτη συνέπεια της ενσάρκωσης. Ο Μέγας Μάξιμος μας λέει ότι είναι η κατάφαση της φύσεως και των αυτής φυσικών. Πριν από χρόνια είχα μια διαφωνία με τον δάσκαλό μου του Περγάμου και με τον αγαπημένο μου του Χρήστο Γιαναρά πάνω στο θέμα αυτό. Μη πυροβολείτε τη φύση. Δεν είναι η φύση αυτή η οποία φταίει για την πτώση. Η πτώση προέρχεται πάλι Μάξιμος την προαίρεση. Και μετά λιώνα τη φύση, αλλά αλλιώς τη φύση είναι ακατηγόρητος λέει. Δεν μπορείς να κατηγορείς τη φύση για την πτώση προαίρεσεως. Πόνος ο Χριστός θα κάνει, λέει, διορθώνει την προαίρεση για να αποκτήσει δικαίωμα να θέσει τη φύση. Εντάξει τι ωραία. Δεν είναι δηλαδή, υπάρχει αναβάθμιση, υπάρχει enhancing. Α, τώρα είμαι στο παρακάτω. Κατάφαση πρώτον, καθ' υπεροχήν και γέγονεν άνθρωπος. Τον υπερφύση του πώς είναι τρόπον έχουν συνημένον το του είναι λόγω της φύσεως. Έχοντας συνδεδεμένο τον τρόπο τον υπερφύση του, επειδή είναι ο Θεός, τον έχει συνδεδεμένο με τι? Με το λόγο αυτής της ταπεινής ή όχι φύσεως. Δεν μεταβάλλει τη φύση. Σε τίποτα, αφού είναι δική του. Μετάνιος από την έκαμε έτσι. Όχι. Τι κάνει? Αλλάζει τον τρόπο της υπάρξεώς της. Τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τον ίδιο και με τα όλα. Συνεχίζω. Λέγον έναν άνθρωπος, τον υπερφύσιν του πώς είναι τρόπον έχουν συνημένον, το του είναι λόγω της φύσεως. Είναι. Και την φύσην πιστώσετε. Πιστώσετε. Μη δεχομένη κατά το λόγο να λύωσουν, να πιστοποιήσει ότι η φύση είναι αυτή που έφτιαξε ο ίδιος και δεν δέχεται καμιά απολύτως αλλίωση προς τον λόγο της, προς την ουσία της, ως προς αυτό το οποίο θέλησε ο άλλος να είναι, ο Θεός να είναι, πρώτον, πιστώσει την φύση, μη δεχομένη κατά το λόγο να λύωσει και δείξε την υπεράπειρον δύναμη ενός αυτός, κάντε τον αντίον γενές συγνωριζομένων και να δείξει και τη δύναμή του. Ποια είναι η δύναμη του αυτή, συνεχίζω σε άλλο σημείο, λίγο παρακάτω, ο δε τρόπος καινοτομούμενος, φυλατωμένο δι' του καταφύσιν λόγου. Επειδή ο τρόπος αλλάζει, μεταβάλλεται, καινοτομείται, ενώ φυλάγεται ο καταφύσιν λόγος, θαύματος ενδείκνυται δύναμη. Εδώ είναι λέει, πρόκειται για ένα θαύμα. Ως την φύσιν, ακούστε, ενεργουμένηται και ενεργούσαν υπέρ των εαυτής αποδεικνύς, δηλωνώτη θεσμών. Την ίδια στιγμή που λέει ναι στη φύση, ταυτόχρονα λέει, κάνει και ένα θαύμα και την δείχνει να ενεργεί και να ενεργείται υπέρ των αυτής θεσμών, πέρα από τα ωριά της. Και περπατάει πάνω στη θάλασσα. Ε? Και ανίσταται εκ των νεκρών. Αυτά η φύση μπορεί να τα κάνει μόνη της. Ποτέ. Ποτέ. Μπορεί η φύση η δική μας τραβώντας και κλωτσώντας ένα νεκρό να τον αναστήσει. Όχι. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Έχουμε αυτή τη διπλή κίνηση. Και εδώ είναι το μπέρδεμα το μεγάλο και εδώ είναι το δικό μας το μπέρδεμα επίσης. Αν υπάρχει κάπου
γίνεται στο συνδυασμό των δύο αυτών, που πρέπει απαραίτητος και τα δύο να συνδυαστούν για να έχουμε χριστιανισμό. Στην πρώτη περίπτωση, εάν μείνουμε μόνο στην κατάφαση της φύσεως, έχουμε μισό χριστιανισμό. Στην άλλη περίπτωση, αν μείνουμε στην υπέρβαση, δεν λέει υπέρβαση εδώ, καμιά υπέρβαση δεν υπάρχει. Η διαφωνία μου με τον Περγάμο και τον καημένο του Γεναρά, τον καλό του Γεναρά, ήταν ακριβώς αυτή. Όχι υπέρβαση, έλεγα. Όχι έκσταση έξω από τη φύση. Έκσταση της ίδιας της φύσης. Η φύση μεταβάλλει. Η φύση σώζεται. Εν προσώπου. Η προσωπική αυτή, η διαλογική φύση, που είναι διαλογική γιατί είναι αποτέλεσμα συνεχούς διαλόγου. Το κάνει εδώ συνέχεια. Διάλογο δεν κάνει. Συνεχώς. Τη φτιάχνει λόγος. Διάλογος εγώ. Ξανά λόγος αυτός. Προφήτης, εξαπέστειλος κλπ. Διάλογος. Και μετά έρχεται ο ίδιος και μέσα του, στην υπόστασή του, δημιουργεί τον υπέρτατο διάλογο. Του κτιστού με το άκτιστο. Και κάνει αυτό που λένε οι πατέρες στην τεχνική γλώσσα που έχουμε εμείς οι δογματολόγοι. Έτσι που λέμε για την, πώς το λένε, αντίδοση των ιδιωμάτων. Τα ανθρώπινα τα κάνει ο Θεός, τα θεία τα κάνει ο άνθρωπος. Προσέξτε όμως τώρα να συνεχίσω το αστείο που λέω τόση ώρα. Γιατί αστείευομαι κιόλας να μιλάω. Υπάρχει μια εκδοχή του χριστιανισμού, την οποία κι εγώ έφαγα στη λίστα, κατά πρόσωπο όταν μπήκα στην Εκκλησία και τρόμαξα να ξεπλέξω, που μιλάει υπερβολικά για την υπέρβαση. Σε εγώ ίδια. Και άστα αυτά. Και πού στα κουπίδια εκείνα. Και ένα ζευγάρι που δεν ξέρει να πει καλημέρα, που δεν ξέρει να κάνει έρωτα ένα ζευγάρι, θα του μάθει να προσεύχεται το ζευγάρι αυτό. Το καημένο το ζευγάρι θα μάθει πιο ένα ή το άλλο. Που λέμε τώρα. Μονοφυσιτισμός. Έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο που έχει κάνει καριέρα και έξω πέρα, το ξέρει ο Σωτήρης. Κλειστή πραγματικότητα και το νόημα του εαυτού για να καταφέρω να το ψάξω αυτό, να το βρω πώς έγινε. Λοιπόν, και έχει μακρά ιστορία, όντως. Πολύ μακρά ιστορία. Έχει μακρά ιστορία. Είναι μια διαμάχη, μια μορφή κακού πλατωνισμού. Ακούτε καλά, σωστός πλατωνισμός δεν είναι, τέλος πάντων, που ξεκινάει από τον Οριγένη και φτάνει στον Αυγουστίνο. Και φτάνει σε μια σειρά από βυζαντινούς συγγραφείς, βέβαια. Και μέχρι να φτάσει στο μάξιμο ή τον πνευματικό του πατέρα, τον άμεσο, τον Νεμέσιο κλπ. Λιγάκι, δεν βλέπουμε τίποτα που να λάβει φως. Εδώ έχει έναν άνθρωπο τόσο προχωρημένο στην ανθρωπολογία, όσο είναι ο Σιμώνιος Θεολόγος, που είναι Μαξιμιανός. Που σου μιλάει συνέχεια για το σώμα και το σώμα που δεν είναι αυτό, και πρόσεξε να δείτε, το σώμα παραμένει σώμα και το σώμα για να γυάλει, το σώμα και αγίου. Και ο Νικήτας ο συνθέτης, ο μαθητής του, καραπλάτωνας ως εκεί που δεν παίρνει. Και το έχει φτιάξει και την αυτή του. Και τη βιογραφία του. Για μένα, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, το εξετάζει η θεολογική κοινότητα της Ελλάδας διεθνώς. Πολλοί μου αποδίδουν δίκιο, δεν ξέρω άλλοι. Είναι η γραμμή Μάξιμους, Σιμεών και Παλαμάς που μας βγάζει αυτή την τραγωδία. Μας βγάζει την τραγωδία, αλλά τους διαβάζουμε σωστά. Γιατί άμα διαβάζεις τους Σιμεών όπως θα διαβάζουμε σήμερα, ή τον Παλαμά όπως θα διαβάζουμε σήμερα, άλλο από εκεί πάλι. Άλλα θα βγουν από εκεί μέσα. Άλλα θα βγουν. Τι δεν θα βγει δηλαδή. Δεν θα βγει ο ρεαλισμός αυτός του Μαξίμου. Που σου λέει, ας τη φύση ήρεμη. Είναι όμορφα όλα πάνω σου και κοίτα τώρα από εδώ και πέρα. Τι ορίζονται σου ανοίγονται καινούργοι που δεν αναιρούν τη φύση. Αλλά την πλουτίζουν. Και αυτή η αναβάθμιση, αυτός ο πλουτισμός είναι πραγματικός. Και έτσι παράγονται και χαρίσματα, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία και αυτά συκοφαντούνται σήμερα. Διότι προβάλλονται με λάθος τρόπο, καταλάβατε, ως ένας φονταμενταλισμού έτσι, θεολογικού, ο οποίος είναι στην ουσία του είναι πολύ κακός φονταμενταλιστικός προστατισμός. Και σε απάντηση έρχονται μερικοί απεγνωσμένοι και κάνουν φιλελευθερισμό άδειο. Δηλαδή την αναγκαλίζονται την ανθρώπινη φύση, κλαίγοντας και σπαράζοντας και μπαίνουν εκεί. Όλα ναι. Όλα ναι. Όλα ναι. Τίποτα άλλο. Μόνο ναι. Μα δεν είναι όλα ναι. Θα λαθούμε. Τι θα πει όλα ναι. Δεν το ζήτημα η Παναγία έκανε σεξ με τον Ιωσήφ που να πάρει. Είναι η Παναγία εάν κατάφερε. Αν. Να ασκήσει αυτό που λέγω το μουσείο. Δηλαδή να πάει μια τέτοια δέηση
υπέρ παντός του κόσμου, υπέρ του γένους παντός, του παντός γένους. Μην παραπέμποντας τον εαυτό του. Μια τρελή αναφορικότητα και μια τρελή ελπίδα. Και αυτό να προκαλέσει την ενσάρκωση που, εάν υπάρχει, είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία στον κόσμο. Θα μιλάει κάποιος που μαζί με άλλους έχουν σκοτωθεί να διαβάζουν φιλοσοφία. Που ξέρετε, όλοι είδε τα βιβλία μου και ψυχολογία. Δεν μιλάω ως αθώος. Θα μπορούσα να πω με τον Δοστογεύσκη, κι άλλοι είναι αυτοί μπορούν να το πούνε, αλλά το λέω κι εγώ, ότι το δικό μου σανά βγαίνει από το μεγάλο κλίμα της αμφιβολίας. Αλήθεια σας λέω. Παλεύω με αυτά τα πράγματα. Και παλεύω με βήμα-βήμα. Δεν είναι αστερόσκονη. Ούτε, πώς το λένε, ζάχαρη άχνη. Τίποτα. Είναι ματωμένα πράγματα. Στα οποία η ανθρωπότητα ολόκληρη γονατίζει όταν πονάει. Αλήθεια λέω. Και πιάστε μετά, διαβάστε έτσι τον Βουδισμό, πιάστε, διαβάστε έτσι τον Ινδουισμό, γιατί πώς θα τους αγαπήσετε κι αυτούς. Την φοβερή αγώνα που κάνει όταν ο Βουδιστής σου λέει ότι δεν μπορώ να έχω σχέση με το είναι. Τι εννοεί. Ένα είναι το οποίο το έχουμε κάνει αφούρητο. Το έχουμε καταστρέψει. Αν κάποιος του πει, κοιτάξτε να δεις, και αν το έπαιρνε κάποιος το είναι αυτό και στο φτιάχνει όπως το έφτιαχνε, τι θα λέει ο Βουδιστής. Θα δούμε πράγματα στα χρόνια που έρχονται. Τα γράφω τώρα. Σε ένα βιβλίο προσπαθώ να. Δεν ξέρω αν θα βγει τίποτα. Τι θα πούνε αυτοί που θα διαβάσουνε. Ποιο είναι ο μουσουλμάνο μυστικιστέ που λέει ουσιαστικά έρχονται από τον χώρο του πλατωνισμού και έχουν κουβαλάνε πολλά ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα. Στο βιβλίο αυτό που θα βγάλω, βάζω να μιλήσει ένα ομολά αντρά με τον Γρηγόριο Παλαμά. Να δείτε τι κατάφαση του φυσικού και αναζήτηση. Γιατί έχουν πίσω αριστοτικό κοινό υπόβαθρο και γιατί το Ισλάμ τι διαβάζει, τι βίβλο διαβάζει. Παλιά Διαθήκη είναι. Αυτά όλα όμως θέλουν ένα δημιουργικό τρόπο να τα δούμε. Πού υπάρχει στην παράδοση. Σας διάβασα εδώ τον Άγιο Μάξιμο. Κοιτάξτε τι υπάρχει φοβερό πράγμα. Αν μπορούσαμε να το κρατήσουμε αυτό. Δηλαδή από τη μια πλευρά μια πλήρη κατάφαση του φυσικού που θα εισήχαζε αμέσως όλους τους αφικούς και όλους τους πλατωνισμούς. Καμία δυσφορία φύσεως. Λέμε δυσφορία φύλου εδώ, η δυσφορία φύσεως. Μερικοί έχουν δυσφορία φύσεως. Με πλησιάζει μια γυναίκα μια φορά και μου λέει: Πάτερ, τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ είμαι 75, μου λέει. Και τον άντρα μου τον έχω κουμπίσει ποτέ στο χέρι του. Γιατί ήθελαμε να κάνουμε πνευματική ζωή. Γιατί κάνατε, τρελαθήκανε, αυτό κάνουν. Καταλάβατε. Ή κάνουν άλλοι 18 παιδιά επειδή κάποτε είπε Αυγουστίνος, εντάξει. Δίκιο ο άνθρωπος, μανιχαίος ήταν πρώτα. Δεν πρέπει ο γάμος, είναι και στοικός μαζί. Το σεξ είναι, πώς το λένε, ένα μαρτύριο, γιατί είναι πάθος. Και λέει μάλιστα στο έργο του για το καλό του γάμου, περί του καλού του γάμου, λέει. Είναι, λέει, πορνεία, λέει, αλλά είναι μέσα στο γάμο. Το λέει αυτός. Γιατί δεν έχει πάθος μέσα. Άρα πρέπει να γεννήσεις παιδί να το πληρώσεις. Πού τα βρήκαμε αυτά. Δεν υπάρχει τρόπος. Δεν υπάρχει τρόπος. Και η πλάκα είναι ότι αφήνεις ανοιχτό το άλλο μέτωπο εντελώς και ασχολείσαι με πράγματα που είναι λάθος. Με ρωτήσατε τα παιδιά τους φοιτητές προχθές για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Εγώ θυμώνω μερικές φορές άγρια. Να βρε παιδιά, λέω. Σας πέρασε ποτέ η ιδέα ότι αυτοί οι άνθρωποι, λέω, να το πάρουμε αλλιώς. Εγώ είμαι παπάς. Μιλάω με ανθρώπους συνέχεια. Έτσι έχει ξεραθεί το χέρι μου να γράφω email και δεν μπορώ άλλο να γράφω. Μη στέλνετε συνεχώς. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Ήρθατε ποτέ, ήρθε κανένας σας κάποιος να πει ότι κοίταξε πάτερ, έκανα πολιτικό γάμο και έμαθα να αγαπώ. Ε? Όχι, λέει κανένας. Ήρθε κανένας σας που είπε, ας πει έκανα σύμβολο συμβίωσης και έμαθα να αγαπώ. Σας το είπε κανένας. Όχι, κανένας. Αλλά για κάποιους αυτό λύνει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ποια προβλήματα. Αυτά τα οποία είναι τα βαθύτερα προβλήματα που δεν ξέρουν να αγαπούν. Προχθές έπαιρνε ένας ομοφυλόφιλος τηλέφωνο που είναι ακούσει και την ομιλία, μου έστειλε καμιά 40 SMS. Και είπα όλη τη νύχτα με έπαιρνε τηλέφωνο και με απασχολούν με κάτι άλλο μαζί, προς να γράψω και το Βούδα
και δεν μπορούσα να απαντήσω και τώρα το έγραψα αυτό κλπ. Και στο σκοτώ μου, γιατί τον εγκατέλειψε κάποιος με τον οποίο είχε τη μακρόχρονη σχέση της ζωής του που ήταν 8 μήνες. Και γιατί εδώ με άφησε ματί, και γιατί, και γιατί, και γιατί, και γιατί. Και έτρεξε σε μένα, του λέω. Εγώ του λέω, είμαι straight. Συγγνώμη, λέω, συγχώρεσέ με. Δεν φταίω γι' αυτό, αλλά είμαι straight. Όχι, λέει. Έρχομαι σε εσάς, λέει, για έναν λόγο. Γιατί ξέρετε, λέει, πόσο περίπλοκο πράγμα είναι η αγάπη μου, λέει. Περίπλοκο πράγμα είναι η αγάπη. Περίπλοκο. 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 Και εδώ στους ζητοκραυγές πετύχαμε το γάμο των ομοφυλοφίλων. Μπράβο ρε παιδιά. Αν πετύχει να σου μάθουν να αγαπιούνται κιόλας, θα σας δώσω το Νόμπελ. Ποια Νόμπελ, να δώσουμε κάτι. Θα βρούμε ένα βραβείο. Με το ωραίο εδώ πατή Αλέξανδρος, ένα βραβείο αλέξα το δίνει. Αλλά δεν είναι έτσι. Πώς καταντήσαμε τόσο ανόητοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά θέλουν πατέρα και μάνα. Εγώ σαν κλασικός ψυχαναλυτής που υπήρξα, έχω διαβάσει Φρόντ, έχω διαβάσει Γιούγκ και ξέρω ότι υπάρχει πατέρας και μάνα ψυχαναλυτής. Τελειώνει Παύλα. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως πάλι. Το παιδί το ξέρει για αξεσουάρ, το θέλει. Από όλους που γράψαν για το γάμο, το πιο ωραίο το γράψε ο Σκαμπαρδόνης, στα νέα. Που λέει αμάν, υπήρχε λίγο παρανομία, λέει. Τώρα λέει μπροστά στην τηλεόραση. Θα τον επίτσε και άλλοι υποθυμούν την Αγία. Και αυτοί ήταν όλους. Λοιπόν, συνεχώς χάνομαι την ουσία του θέματος. Και η ουσία του θέματος είναι ότι η φύση είναι όμορφη και τελειώνει κιόλας από μόνη της. Και θέλει και αναβάθμιση. Και αυτά τα πράγματα, αυτή η υπέροχη ισορροπία, που είναι η ουσία του χριστιανισμού για μένα, και όχι μόνο της Ορθοδοξίας. Γιατί ο Μάξιμος είναι και παλιότερος. Τον σέβονται ευτυχώς όλοι. Ξέρετε, ο Σωτήρης, ότι κάνουμε συνέδρια σε όλο το σύμπαν συνεχώς και παράγουμε, και αυτός έχει παράγει τόμους ως editor, και εγώ ως editor στο δικό μου περιοδικό. Και συνεχώς συζητάμε. Γιατί συζητάμε? Μα γιατί θα μας ισορροπία συζητάμε. Το διδασκαλικό ρολόι που έχω εδώ μέσα, αν κάνει ντουν, μου λέει ότι πρέπει να τελειώσουμε. Λοιπόν, βάζω μια βιαστική ανατελεία. Νομίζω ότι περίπου σας έδωσα να καταλάβετε τι θέλω να πω, και επειδή αυτή η ομιλία θα υπάρξει στο αντίφωνο, μπορείτε και να την ξανακούσετε στο YouTube. Επιλογικά να γυρίσουμε λίγο στον τίτλο της ομιλίας. Ο τίτλος ήταν «Μπορούμε να ξεπεράσουμε τον ψαλτισμό». Και το βρίσκεται εύκολο. Δεν είναι καλύτερο να είμαι εγώ ένας ωραίος, να έχω μια σημαία τώρα και να φωνάζω και να λέω «Κάτω τα εμβόλια, κάτω τα, ξέρω εγώ, τα, πώς τα λένε, το 666, το βουνάι, τα λαγκάδια, ξέρω εγώ, όλα εμολύνθησα, όλα τα». Αυτό είναι εύκολο. Προχθές έκανα μια ομιλία σε ένα αυτό και τους έλεγα για το στεμιστήριο του Σταυρού. Και μπορούσα να εξηγήσω ένα απερπισμένο ακροατήριο ότι άλλο είναι τα βάσανα και άλλο ο Σταυρός. Τα βάσανα είναι αυτά που τραβάμε ένα στον άλλο και που κάνουμε και τώρα. Ο Σταυρός είναι όταν αποφασίσει το βάσανο, το αντιμετωπίσει κατά Θεόν πια. Τότε είναι ο Σταυρός. Τότε έρχεται ο Σταυρός. Γυναίκα θεόστραβη έχουν οι πάντες. Και άντρα θεόστραβο. Σχεδόν όλοι. Είναι και μερικοί που δεν έχουν. Το θέμα δεν είναι ότι πα στον παπά και λες, έχω σταυρό. Τι σταυρό έχεις? Ήταν τρελή. Από τώρα λένε και εσύ όμως στο τέλος. Με αυτά που τις έκανες. Έτσι γίνεται σχεδόν πάντα. Ο Σταυρός αρχίζει από τη στιγμή που αρχίζεις να αντιμετωπίζεις αυτό το βάσανο κατά Θεόν. Και ενώ τα έλεγα όλα αυτά, και ενώ είχα φτάσει και κάποιον αυτό να σου εξηγήσω, και λέω Θεέ μου, κάτι έκανα, δεν είναι κάνω. Δεν πήγε χαμένο το, τη διαδρομή που έκανα. Λέω ερωτήσεις, σηκώνει ένα χέρι και μου λέει, τι άποψη έχετε για τα εμβόλια? Τόμπολα.